Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Είναι ο Άστρα 92.8, είναι η εκπομπή «Ο Γέγονε Γέγονε». Καλεσμένος σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι, όπως προαναφέραμε, ο εκπρόσωπος τύπου της Τράπεζας Κύπρου και διευθυντής εταιρικών υποθέσεων, ο Μιχάλης Περσιάνης. Ήταν εδώ την περασμένη Παρασκευή, έγινε μια παρεξήγηση, ήρθε για λίγο χρονικό διάστημα, είπαμε τα βασικά και είπαμε να τον ξαναφέρουμε και είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε και πάλι στον Άστρα, κύριε Περσιάνη, και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Πριν πάμε στις ερωτήσεις που είχαν έρθει και έμειναν αναπάντητες και να πούμε για όποιους θέλουν να ρωτήσουν, 2250 στείλτε το μήνυμά σας και σε κάποια στιγμή θα πάρουμε και λίγα τηλέφωνα στο 77-77-10-10 σε κανένα δεκάλεπτο από τώρα. Βγήκε μια ανακοίνωση σήμερα ότι είμαστε η χώρα με τα επιτόκια τα οποία είναι προβληματικά, είναι τα ψηλότερα άμα είναι να κάνεις δάνειο και τα χαμηλότερα άμα έχεις δικά σου λεφτά μέσα στην τράπεζα. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη νομίζω με αυτή την υπόθεση. Υπάρχει πολιτική να αλλάξουν αυτά τα πράγματα ή έτσι θα μείνουν? Ναι, τα επιτόκια παρόλο που βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό για την Κύπρο, με δεδομένο και το κόστος χρήματος που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρωζώνη και γενικότερα διεθνώς. Φορτωνόμαστε το πιο ακριβό κόστος χρήματος. Είναι ακριβά. Το κόστος χρήματος στην Κύπρο είναι πολύ ακριβό. Είναι πιο ακριβό από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ο λόγος είναι ουσιαστικά η οικονομική κρίση. Στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση και από τον ΕΛΑ που μας έχει επιβληθεί, ας το θέσουμε έτσι, και ο οποίος αποπληρώνεται με πολύ ταχύς ρυθμούς. Ωστόσο, όσο υφίσταται η υποχρέωση του ΕΛΑ, το κόστος χρήματος είναι ανεβασμένο. Τα περιθώρια, δηλαδή η απόσταση. Άρα εμέσως πληρώνουμε και εμείς το ΕΛΑ, γιατί είχε βγει η ακροάτρια την περασμένη φορά και έλεγε ότι το ΕΛΑ πληρώνεται από τους φορολογούμενους. Με αυτόν τον τρόπο μας πληρώνεται από τις τράπεζες και τους πελάτες τους, τους καταθέτες τους και τους μετόχους τους. Στοιχίζει ο ΕΛΑ από μια άλλη πλευρά το γεγονός ότι και η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά ήταν μέχρι πρότινος προβληματική, και το κόστος χρήματος είναι πιο ακριβό από την υπόλοιπη Ευρωζώνη, αλλά και η πίεση που ασκήθηκε από τον ΕΛΑ και την έλλειψη ρευστότητας είναι αρκετά μεγάλη. Οπωσδήποτε η πίεση μειώνεται και ελπίζουμε ότι θα δούμε και μείωση των επιτοκίων με αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, θα πρέπει να προσέχουμε και λίγο για ποια επιτόκια μιλάμε. Δηλαδή, ένα επιτόκιο σε ένα δάνειο υψηλού ρίσκου είναι φυσιολογικό να είναι ψηλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα καινούργια δάνεια, όταν μιλάμε για παράδειγμα καινούργια στεγαστικά τα οποία παραχωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα και θα παραχωρούν από εδώ και μπρος, μιλάμε για επίπεδα του 3%. Επομένως, τα νέα δάνεια και τα δάνεια χαμηλού ρίσκου, τα φυσιολογικά δάνεια, με εξαίρεση τα λεγόμενα κόκκινα, τα επιτόκια είναι πολύ πιο ομαλά. Λοιπόν, έχουμε κάποιο νεότερο με το σχέδιο αφυπηρετήσεων και υπήρξε και μια ανακοίνωση της ΕΤΙΚ, η οποία ήταν μια θυμωμένη ανακοίνωση κατά της τράπεζας. Υπάρχει κάτι καινούργιο, υπάρχει νέος αριθμός υπαλλήλων ή είναι εκεί τα πράγματα σταλωμένα και θα γίνει συνάντηση με την ΕΤΙΚ? Όχι, έχει λήξει το σχέδιο εθελούσιας εξόδου. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε, όπως είχαμε προαναφέρει, τις επόμενες μας επιλογές που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του νέου οργανογράμματος της τράπεζας. Θα γίνει μια συνάντηση με την ΕΤΙΚ τις επόμενες ημέρες, νωρίς την ερχόμενη εβδομάδα. Από τη δική μας πλευρά δεν πρόκειται να λάβουμε τελικές αποφάσεις πριν να γίνει η συνάντηση με την ΕΤΙΚ. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε και τις θέσεις της ΕΤΙΚ όπως αυτές θα εκφραστούν, για να κρίνουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Ναι. Οι εισηγήσεις που είχαν κάνει οι εργαζόμενοι σε αυτήν την εκπομπή ότι παρά να περιμένετε να φύγουν 200-300 πόσους θέλετε, είναι καλύτερα όλοι μαζί να μοιραστούμε το πάπλωμα και να γίνει μείωση στους μισθούς μας 10% κουβεντιάζεται ή όχι, γιατί ρωτάνε ξανά για αυτό το θέμα.
Αυτή η επιλογή δεν κρίνεται ως ικανοποιητική για μια σειρά από λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν εξυπηρετεί αυτό που κάνουμε, που είναι η διόρθωση του οργανογράμματος. Δηλαδή όταν υπάρχει μια θέση εργασίας όπου χρειαζόμαστε 3 άτομα και έχουμε 5, δεν αλλάζει κάτι με το να μειώσεις μισθούς. Εκεί όπου βρίσκεται το λίπος, εκεί πρέπει να μειωθεί. Κάνατε σε ολόκληρα τμήματα πρόταση για να φύγουν, γιατί θα δώσετε δουλειές σε εξωτερικούς συνεργάτες. Όχι, σε τμήματα έτσι, δεν έχει γίνει καθολική ή μαζική τμηματικά πρόταση στα πλαίσια του σχεδίου εθελούσιας εξόδου. Αυτό ενδεχομένως όμως να συμβεί όταν θα πάμε σε μια επιλογή πλεονάζοντος προσωπικού. Όπως είπα, αυτό θα εξαρτηθεί και από τη συζήτηση που θα γίνει με την ΕΤΙΚ, η οποία θα προηγηθεί οποιασδήποτε απόφαση μας. Mm-hmm. Μιλάτε για λίπος και κάποιοι θυμώνουν με αυτόν τον τρόπο ότι θεωρείτε τους υπαλλήλους λίπος και την τύχη τους στην τράπεζα και όλα αυτά, και κάποιος εδώ πέρα λέει, δηλαδή για το χάλι της τράπεζας φταίνε οι άριστοι εισαγωγικά υπάλληλοι και όχι οι άριστοι διευθύντες και όχι οι αριστότατοι διοικητικοί σύμβουλοι. Μήπως το περισσότερο λίπος, λέει κάποιος, βρίσκεται στην κεφαλή, ηγετική πυραμίδα, και θα την πληρώσουμε εμείς οι εργαζόμενοι από κάτω? Δεν πάει έτσι. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στα πλαίσια, ή μάλλον αυτό που λέμε εμείς λίπος, δεν αφορά στους χαμηλόμισθους. Είναι ελάχιστοι, ή αν υπάρχουν χαμηλόμισθοι συνάδελφοι τους οποίους αφορά αυτή η αναφορά. Και συμφωνούμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του υπερφορτώματος, ας το πούμε έτσι, του οργανογράμματος αφορά στις πιο ψηλές βαθμίδες της τράπεζας, και αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, όταν έχουμε μια δουλειά η οποία γίνεται με 2 άτομα και έχουμε 3 ή 4 και σε κάποιες περιπτώσεις και 5 να κάνουν αυτή τη δουλειά, τότε είναι προφανές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι, ας μην ξεχνάμε, ότι και στις τράπεζες, όπως και στο δημόσιο, υπήρχε και μια κουλτούρα όπου ένα τεράστιο ποσοστό, που έφτανε το 97% των υπαλλήλων, αξιολογούνταν ως άριστοι. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν και άτομα, δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχουν και άτομα όπου το ζήτημα είναι ζήτημα καθαρά απόδοσης. Έστω και αν αναγράφεται στο φάκελό τους ότι είναι άριστη. Έστω και αν στο παρελθόν καταγραφόταν. Μάλιστα. Γιατί μας έφεραν και τέτοια χαρτιά ότι κοίταξε, είμαι άριστος και μου έκαναν πρόταση να φύγω. Μα όλοι ήταν άριστοι ένα καιρό. Όπως και στο δημόσιο. Συμφωνούμε ότι στο δημόσιο δεν είναι δυνατόν το 95 με 98% να είναι άριστοι. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Ναι. Εδώ και 2 χρόνια έχει αρχίσει η διόρθωση αυτής της τάσης. Αυτό που μας υπόθηκε ήταν ότι οι αξιολογήσεις θα πρέπει πλέον να είναι ειλικρινείς, και ότι είναι μια πολύ μεγάλη αδικία στους καλούς εργατικούς υπαλλήλους να αξιολογούνται όλοι ως άριστοι. Επειδή δεν βρέθηκαν εθελοντές, λέει κάποιος, για πρόωρη αφυπηρέτηση, εξαναγκάζεται συγκεκριμένα άτομα για να φύγουν? Όχι, εξαναγκασμός δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν για κάποιους που λένε ότι εμένα δεν θα με αγγίξω γιατί είμαι φίλος του Μητροπολίτη. Νομίζει. Έτσι. Άλλος είπε ότι εγώ είμαι, ανοίγω στη μασονία και δεν θα με πειράξουν. Και παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε διάφορα τέτοια πράγματα. Πρέπει να τα μεταφέρω κι εγώ. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβηκε μετά το 2013, όταν άλλαξε όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται, ας μην ξεχνάμε, από κουρεμένους, έτσι. Άλλαξε και το Διοικητικό Συμβούλιο και ήδη η διοίκηση της τράπεζας, έχει αλλάξει και ο τρόπος που λειτουργούμε. Η πόρτα που ήταν ανοιχτή ενδεχομένως στο παρελθόν και προς πολιτικούς και προς άλλα άτομα που έχουν κάποια ισχύ κοινωνική ή άλλη στην Κύπρο, είναι κλειστή. Και μπορεί να φωνάζουν, δεν ξέρω ποιοι, πολιτικοί, μητροπολίτες ή οτιδήποτε άλλο, εάν φωνάζουν δεν τους ακούμε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για κανέναν, είτε πολιτικών είτε άλλο, να προστατέψει είτε δανειολήπτη, είτε συνάδελφο, είτε πελάτη, είτε οτιδήποτε άλλο. Λειτουργούμε πλέον ορθολογικά. Δεν υπάρχει καμία ανοχή στην εξωτερική παρέμβαση, και αυτό
Είναι μια από τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Να πούμε στους ακροατές που θέλουν να τηλεφωνήσουν ότι είναι εδώ μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου και διευθυντής εταιρικών υποθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, ο Μιχάλης Περσιάνης. Μπορούμε να πάρουμε κάποια τηλέφωνα. Σας χαιρετώ, λέει μήνυμα. Η αναδόμηση του οργανόγραμματος δίνει την ευκαιρία στην εργοδοτική πλευρά, αφού δεν πέτυχε την ικανοποιητική αποχώρηση προσωπικού με το σχέδιο, να καταργήσει θέσεις και έτσι να διώξει κόσμο. Δυστυχώς εδώ φτάσαμε, αφού στην Τράπεζα Κύπρου ήρθαν υπάλληλοι μιας ιδιωτικής επιχείρησης που πάτησε και αναγκαστικά η Τράπεζα Κύπρου δεν μπορεί να αντέξει το βάρος. Αυτό δεν λειτουργεί σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, λέει ο Κορατής, που αντιλαμβάνομαι είναι υπάλληλος της πρώην Τράπεζας Κύπρου και είναι θυμωμένος γιατί μετέφεραν υπαλλήλους της Λαϊκής. Προχτές μου μια παρέα με υπαλλήλους της Λαϊκής και μου είπαν λίγο πολύ ότι δέχονται bullying από τους πρώην Τράπεζας Κύπρου. Άρα ακούσαμε και τα δύο. Ναι. Ακούσαμε από τη μία ότι στοχοποιούνται εκείνοι της Λαϊκής και από την άλλη ότι στοχοποιούνται οι υπαλλήλοι της Τράπεζας Κύπρου. Ότι προφανώς είναι τρόπο αδύνατο να ισχύουν και τα δύο. Με τον τρόπο έγινε η... Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή τα άτομα που δουλεύουν στο συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου είναι υπάλληλοι, συνάδελφοι της Τράπεζας Κύπρου. Ο τρόπος που έγινε η απορρόφηση μπορεί να μην ήταν δική μας απόφαση. Μπορεί να μην είχαμε λόγο στο τι θα συμβεί το 2013, είτε αυτό αφορά κουρέματα, είτε αυτό αφορά την απώλεια άλλων προϊόντων επενδυτικών, ΜΑΕΚ, μετοχών και ούτω καθεξής. Δεν ήταν δικές μας αυτές οι αποφάσεις, αλλά σήμερα αυτό που υπάρχει στη συνείδηση της διεύθυνσης και πλέον σε πολύ μεγάλο κομμάτι της συνολικής ομάδας των συναδέλφων της Τράπεζας Κύπρου είναι ότι είμαστε όλοι υπαλλήλοι μιας και μοναδικής εταιρείας. Ο καθένας αξιολογείται αποκλειστικά με βάση την δική του επίδοση και απόδοση. Δεν μας ενδιαφέρει ως τράπεζα πλέον, εάν μας ενδιαφέρει στο παρελθόν, ούτε ποιοι είναι φίλοι, ούτε ποιοι συγγενείς, ούτε ακόμα από πού προήρθε ο καθένας. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι όλοι να υπηρετούμε πρώτα απ' όλα τους κουρεμένους που είναι οι μέτοχοι μας και κατ' επέκταση τους την κοινωνία, βγάζοντας κέρδος. Είναι γι' αυτό ένα κομμάτι της δουλειάς μας. Ναι. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρα τα κριτήρια ακόμα των ανθρώπων που θα μείνουν με αυτών που θα φύγουν. Είπατε ότι έχουν αλλάξει οι ανάγκες της τράπεζας. Κάποια τμήματα δεν ανταποκρίνουν πλέον στις ανάγκες που έχουν. Όχι τμήματα. Κάποιοι υπάλληλοι. Πρώτο ερώτημα ήταν ποια είναι αυτά τα άτομα τα οποία εάν αποχωρούσαν αύριο το πρωί δεν θα επηρεαζόταν η απόδοση του τμήματος. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Προφανώς σε αυτή την ερώτηση η απάντηση αφορά περισσότερο τους συναδέλφους, των οποίων η απόδοση δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε επιπλέον είναι ότι οι απαιτήσεις είναι δραματικά ανεβασμένες για όλους μας. Δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης για κανέναν μας. Δεν υπάρχει καμία έτσι άνεση να ξεκουραζόμαστε στη δουλειά και όλα αυτά που μπορεί να ίσχυαν στο παρελθόν. Δουλεύουμε, επαναλαμβάνω, πολύ συνειδητά για τους κουρεμένους. 77-77-10-10 το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού. Υπάρχει ένας ακροατής που περιμένει και έχω και τρία μηνύματα για όσους θέλουν τώρα να ρωτήσουν. Έχουμε με τον κύριο Περσιάν ακόμα 20-25 λεπτά. Να σας παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Είναι στη γραμμή ο κύριος Ανδρέας Πετρίδης που θέλει να ρωτήσει. Κύριε Πετρίδη, καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Ούτε τραπεζικός είμαι, ούτε έχω κανένα κίνδυνο τραπεζικό. Απλώς ρωτούμε πόσο κυπριακή είναι η Τράπεζα Κύπρου με την καταπληκτική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι Ρώσοι, Αμερικάνοι κλπ. Τον την ερώτηση είναι μόνο. Πόσο κυπριακή είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι. Και δεν είναι μόνο η Τράπεζα Κύπρου, έτσι είναι όλα τα διοικητικά συμβούλια πλέον. Ανήκουν σε ξένους, κύριε Περσιάνη. Δεν είναι καθόλου αδική αυτή η ερώτηση. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι σημαίνει κυπριακή επιχείρηση. Οι Κύπροι μέτοχοι και οι Κύπροι διευθυντές έστειλαν τις καταθέσεις μας στο εξωτερικό, στη Ρωσία, στη Ρουμανία, στην Ουκρανία, στη Βουλγαρία και τα έχασαν. Οι Κύπροι διευθυντές και μέτοχοι και διοικητικοί σύμβουλοι μας οδήγησαν στο Μάρτιν του 2013 με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους μετόχους και για τους κατόχους αξιογράφων και για τους καταθέτες.
Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου σήμερα, κατά κάποια έννοια, είναι πολύ πιο κυπριακή από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια, από το 2000-2001 και μετά. Δεν είναι ένας Αμερικανός που έχει τις περισσότερες μετοχές. Όχι τις περισσότερες, είναι η ομάδα του κύριου, της οποίας ηγείται ο κύριος Ρος. Μας στήριξε με ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην πιο μεγάλη ξένη επένδυση που έγινε στην ιστορία της δημοκρατίας, η οποία, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, διέσωσε όχι μόνο την Τράπεζα Κύπρου αλλά ολόκληρη την οικονομία μας από μια καταστροφή μεγαλύτερη της πρώτης στο τέλος του 2014. Αυτό όμως που έχει σημασία για μας, να σκεφτούμε τι προτιμούμε. Προτιμούμε ένα κυπριακό διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα βγάζει τις καταθέσεις μας στη Ρωσία και θα τις χάνει, ή προτιμούμε μια τράπεζα η οποία θα είναι απόλυτα προσιλωμένη πλέον στις κυπριακές εργασίες της, απόλυτα συγκεντρωμένη πλέον στο να, όχι μόνο να διατηρεί τις καταθέσεις εντός Κύπρου αλλά να αξιοποιεί και ξένες καταθέσεις εντός Κύπρου, σε μια εταιρεία που να φέρνει ξένες επενδύσεις στην Κύπρο αντί να διώχνει τις κυπριακές επενδύσεις στο εξωτερικό. Πώς μειώνεται ο ΕΛΑ, λέει, με νέες καταθέσεις? Ο ΕΛΑ, ο οποίος έχει μειωθεί κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, να επαναλάβω και να υπενθυμίσω ότι το ποσό αυτό ισοδυναμεί με ολόκληρο το πρόγραμμα της Τρόικας. Και είναι ένα θαύμα το οποίο πέρασε ενδεχομένως σχεδόν απαρατήρητο. Και άλλο λέει, με τα λεφτά του φορολογουμένου πληρώνεται όλα. Ναι. Και εγγυήθηκε το κράτος 2,9 δις τα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου. Γι' αυτό να σταματήσετε να μιλάτε για καταθέτες. Το πληρώνει ο κυπριακός λαός, λέει άλλο. Μισό λεπτάκι. Θέλω σύντομες απαντήσεις, γιατί περιμένουν και ακροατές. Κατανοητό. Ο ΕΛΑ δεν πληρώνεται από το κράτος. Το είπαμε και την περασμένη φορά. Είναι λάθος. Δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα σωστού και λάθος. Δεν πληρώνει ο φορολογούμενος ΕΛΑ. Ο ΕΛΑ πληρώθηκε από την απομόχλευση που έγινε στο εξωτερικό, δηλαδή το ξεφόρτωμα όλων εκείνων των Uniastrum και Βουλγαρίες και Ουκρανίες, που οι περιπέτειες εκείνες τις οποίες μπήκε η Τράπεζα Κύπρου και παρέσυρε ολόκληρη την οικονομία. Αυτό το ξεφόρτωμα βοήθησε πάρα πολύ. Η παρακράτηση κερδών από τις λειτουργίες της τράπεζας συνέβαλε επίσης. Αυτά που ονομάζουμε εμείς non-core bonds, δηλαδή ομόλογα που κρατούσε η τράπεζα και τα οποία έχουν λήξει, και το κράτος κατήχε ένα κομμάτι, μας τα χρωστούσε και μας τα πλήρωσε, και είναι πολύ διαφορετικό από το να πλήρωσε το δάνειο του το κράτος, δεν είναι λεφτά των φορολογουμένων, για να το βάζουμε έτσι. Η επιστροφή μας στην διατραπεζική αγορά βοήθησε πάρα πολύ, και ο κύριος όγκος από εδώ και μπρος αφορά στην απόκτηση νέων καταθέσεων, οι οποίες επιστρέφουν δυναμικά. Είμαστε κατενθουσιασμένοι με την εμπιστοσύνη που δείχνουν όχι μόνο οι Κύπροι αλλά και οι ξένοι καταθέτες μας, και αυτή η ρευστότητα μεταφράζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αποπληρωμή του ΕΛΑ. Αυτές είναι οι πηγές πληρωμής αυτή τη υποχρέωση, που επαναλαμβάνω δεν τη θέλαμε, μας την φόρτωσαν με αποφάση του Eurogroup. Πάμε σε δύο ακροατές, τον Κώστα και τον Μιχάλη. Πάμε πρώτα στον κύριο Κώστα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπερσιάνη σχετικά με το μισθολόγιο της Τράπεζας Κύπρου. Μιλούμε ότι έχουν 20 εκατομμύρια το μήνα μισθούς. Πώς μπορεί αυτή η τράπεζα να επιβιώσει με αυτόν το μισθολόγιο το μήνα, τη στιγμή που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινή λειτουργία της τράπεζας? Δηλαδή, με βάση την ακρίβεια αυτή η τράπεζα πάει προς κλείσιμο. Εάν κάθε μέρα κάνει 1,5 εκατομμύριο ζημιά, πώς μπορεί αυτή η τράπεζα να επιβιώσει τα επόμενα 3 με 5 χρόνια? Εγώ προβλέπω ότι ίσως να είναι και απαθή χειρότερα από τη Λαϊκή. Mm-hmm. Θα το σχολιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Μιχάλη. Ναι, παρόλο που η καταστροφή οικονομική οφείλεται στον τραπεζικό τομέα, το χτύπημα στους μισθούς της ανάλογα μεγαλύτερων έπληξε εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους, και ενώ η εικόνα που έχω εγώ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι στις τράπεζες δεν έχουν περάσει μειώσεις μισθών τόσο μεγάλες όσο στο δημόσιο τομέα. Στους υπαλλήλους των τράπεζων εννοείται. Ναι, ακόμα οι μισθοί στο δημόσιο τομέα, οι οποίοι στοχοποιηθήκαν ως προνομιούχοι, είναι πολλά πιο χαμηλοί. Για παράδειγμα, ένας γενικός διευθυντής υπουργείου που μπορεί να διοικά 5-10 χιλιάδες άτομα, μπορεί να πιάνει καθαρά 4.000 ευρώ το μήνα.
Φερειπίν. Έως απιάνει ένας διευθυντής υποκαταστήματος που διοικεί 10-15 υπαλλήλους. Και κάτι τελευταίο, μια ερώτηση. Γιατί δεν βάλετε έτοιμα, αφού θέλετε τις καταθέσεις, το να μειωθεί ο φόρος δήθεν πάνω στην άμυνα, πάνω στους στόχους των καταθέσεων που είναι 30%. Δεν φτάνει που τα επιτόκια έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Γιατί υπάρχει τόση μεγάλη φορολογία? Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σχόλια, κύριε Περσιάνη. Όντως είναι 20 εκατομμύρια η μισθή? Δεν είμαι βέβαιος. Είναι 1,5 εκατομμύριο ζημιά την ημέρα. Όχι, κοιτάξτε, από τις λειτουργίες της η τράπεζα πέρσι είχε κατέγραψε κέρδη γύρω στα 100-110 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρώτο. Η ζημιά που προέκυψε στα αποτελέσματα του 2015 ήταν μια λογιστική πράξη, όπως είπαμε την περασμένη φορά, που οφείλεται στην αύξηση των προβλέψεων. Η λειτουργική, το λειτουργικό, ας το πούμε, ισοζύγιο πληρωμών, ας το πούμε έτσι, που είναι κάπως λάθος που το λέω, αλλά σχηματικά, ας το πούμε έτσι, της τράπεζας, δηλαδή τα πόσα βγάζουμε σε σχέση με τα... με το πόσες δαπάνες έχουμε, είναι θετική. Το κόστος ανά έσοδο είναι της τάξης του 40%. Δηλαδή, εάν έχουμε 100 ευρώ έσοδα, μας στοιχίζει 40 ευρώ περίπου. Νομίζω μπορεί να είναι 43-45, αλλά είναι κάπου εκεί. Και ο στόχος μας είναι να σταθεροποιηθεί στο 40% αυτή η σχέση. Επομένως, η αναφορά ότι 20 εκατομμύρια μισθή είναι καταδικαστική για την τράπεζα. Καταρχάς να πω ότι προσπαθούμε να τους μειώσουμε με έναν τρόπο που να είναι αποτελεσματικός. Δηλαδή την έξοδο των συναδέλφων που δεν αποδίδουν. Αυτό που έχει σημασία όμως δεν είναι πόσο δίνεις, αλλά πόσα παίρνεις για όσα δίνεις. Επαναλαμβάνω ότι για κάθε 40 ευρώ που πληρώνουμε σε μισθούς, σε αυτοκίνητα, σε ρεύματα, σε νερά συνολικά, για κάθε 40 ευρώ που δαπανούμε παίρνουμε 100 περίπου. Για κάθε 43 με 45 για να είμαι πιο ακριβής, και θέλουμε να πάει στο 40. Προφανώς η μείωση δεν θα αφορά των δαπανών, δεν αφορά μόνο τους μισθούς, έτσι. Πρώτα και κύρια κοιτάζουμε τις μη μισθολογικές δαπάνες. Εκεί είναι το πραγματικό λίπος. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στην αναφορά ότι οι υπαλλήλοι στις τράπεζες ενδεχομένως να μην είχαν αποκοπές, είχαν αποκοπές και μπορώ και μεταξύ σοβαρού και αστείου και προσωπικά να πω ότι και οι μισθοί για όσους ήρθαν μετά την κρίση στην τράπεζα είναι πολύ χαμηλότεροι από πριν. Και έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Δεν είχαν όσες οι δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν η ακριβής ερώτηση. Εξαρτάται, δεν είμαι σε θέση να. Δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα. Ήταν σίγουρα πιο ψηλές οι αποκοπές της τάξης του 30% στα πιο ψηλά αμοιβόμενα στελέχη των τραπεζών. Τώρα, το θέμα που αφορά στο φόρο για την άμυνα, ο οποίος επηρεάζει τα έσοδα που έχει ο κόσμος από τους στόκους, από τις καταθέσεις του. Ναι, είναι ένα 30% των τόκων, είναι ψηλό. Είναι φορολογία η οποία ονομάζεται εισφορά για την άμυνα και δεν είναι. Αυτό ήταν ένα κόλπο που βρήκαμε όταν θέλαμε να επιβάλλουμε φορολογία στους Κύπριους και όχι στους ξένους. Ενώ βρήκαμε ως κράτος, έτσι, όχι ως τράπεζες, δεν ήταν δική μας απόφαση. Εμείς ως τράπεζες πολύ θα θέλαμε να δούμε αυτό το φόρο να φεύγει, και να ανακουφίζονται και οι καταθέτες μας. Τώρα, από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι και το κράτος έχει τις δικές του ανάγκες. Που συμβάλλουμε όλοι, δυστυχώς. Μιχάλης Περσιάνης, εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου. Μας μένουν 10 λεπτά για όσους θέλουν τώρα, είναι η ώρα να ρωτήσουν. 77-77-10-10, οι γραμμές είναι καθαρές και στο 22-50 τα μηνύματά σας. Τρία μηνύματα, κύριε Περσιάνη. Στις καταθέσεις, λέει, ποιο είναι το ασφαλισμένο ποσό, 100.000 ή έχει αυτό αλλάξει? Είναι 100.000 ανακαταθέτει ανατράπεζα. Αυτή είναι η φόρμουλα. Δηλαδή, αν έχεις 300 και βάζεις 100-100-100 σε τρεις τράπεζες, είσαι ασφαλισμένος και 300 σου. Δεν έπρεπε να το λέω αυτό, για να έρθουν και 300 κοντά μας. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο καταθέτης ότι αυτό το ποσό είναι διασφαλισμένο. Είναι διασφαλισμένο από το κράτος και αποτελεί υποχρέωση του κράτους να το αποζημιώσει σε περίπτωση που χρεοκοπήσει κάποια τράπεζα. Κάτι που δεν είναι στον ορίζοντα, έτσι. Μάλιστα. Πληρώνει φόρο εισοδήματος ο κύριος Χούρικαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, ρωτάει άλλος. Και... Μάλιστα. Ο κύριος Χούρικαν, με δική του επιλογή προσωπική, ζήτησε να χαρακτηριστεί ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
Άρα πληρώνει. Ίσως να μην πρέπει να το λέμε και δημοσίως, αλλά τρέχει να συμπληρώσει και μέρες διαμονή στην Κύπρο, παραμένοντας και τα Σαββατοκυριακά πλέον, διότι ο φόρος εισοδήματος του είναι και, ήταν θέμα πολιτικής και δικής του προσωπικά αλλά και της τράπεζας, ότι θέλει να είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου. Δύο ερωτήσεις για τον κύριο Άκερμαν. Ρωτάει ένας αν τελικά καταδικάστηκε και άλλος λέει ρωτάτε πώς μπορούν να έχουν σύμβουλο τον κύριο Άκερμαν ex Deutsche Bank που θα πάει φυλακή, ρωτάει άλλος. Όχι, δεν καταδικάστηκε ο κύριος Άκερμαν, ούτε υπάρχει αυτός ο φόβος στο μυαλό μας ότι μπορεί να πάει φυλακή. Υπάρχει μία υπόθεση που εκδικάζεται στην Ελβετία. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι ότι η παρουσία του κυρίου Άκερμαν στην τράπεζα μας αποτελεί όχι μόνο ασπίδα για την τράπεζα αλλά για ολόκληρη την οικονομία. Δεν μπορούμε να λέμε δημοσίως τι έχει κάνει και τι επαφές κάνει και συνεχίζει να κάνει για χάρη της Κύπρου, όπως και κάνουν και άλλα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Εμείς το θεωρούμε ως χάρη ότι μας κάνει που είναι εδώ και όχι ως, του κάνουμε εμείς χάρη του ιδίου. Η παρουσία του μόνο καλό έχει κάνει, όχι απλά στην τράπεζα αλλά και για την Κύπρο, και όχι μόνο σε τραπεζικά ζητήματα αλλά και σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Και ας το αφήσουμε ως εκεί. Επιμένει ο Κορατής ότι στην Τράπεζα Κύπρου, γιατί νομίζω είχε έρθει και την περασμένη εβδομάδα, παραμένουν άτομα που ευθύνονται για το οικονομικό μας έγκλημα. Η δική μας άποψη. Υπάρχει και άτομο, λέει, που καταδικάστηκε από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και παραμένει. Α, μισό λεπτό. Όταν μιλάμε για ένα πρόστιμο, αυτό είναι ένα. Και εκεί όπου η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς μπορεί να είχε μια άποψη για ένα λάθος, δεν εννοώ λάθος επεσέντη στον ποτήρι, έτσι, εννοώ λάθος που έγινε, αυτό είναι ένα πράγμα. Μπορεί να επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και να έχει πληρωθεί από το συνάδελφο ή την συνάδελφο προσωπικά, αλλά από τη δική μας οπτική γωνιά, τα άτομα που έχουν παραμείνει μετά την αποχώρηση 17 διευθυντικών στελεχών είναι άτομα για τα οποία δεν έχουμε αμφιβολία ούτε για την ακεραιότητά τους ούτε για τις ικανότητες τους. Στο δικό μας μυαλό το ξεχόρτισμα, το ξεσκαρτάρισμα σε ηθικό επίπεδο στα ανώτατα, στα ανώτατα στελέχη της τράπεζας έχει ολοκληρωθεί. Εκείνο που περιμένουμε είναι η δικαιοσύνη να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Θέλουμε όλα τα ερωτήματα που αιωρούνται ακόμα είτε στα δικαστήρια είτε στην νομική υπηρεσία να ολοκληρωθούν όσο το δυνατό πιο σύντομα. Ελπίζουμε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες αυτές χτες, όχι αύριο, και ελπίζουμε ότι οι τελικές αποφάσεις της δικαιοσύνης θα μας επιτρέψουν και εμάς να ξεφορτωθούμε αυτό το. Έχουμε ακόμη 5 λεπτά. Υπάρχει ένας ακροατής και έχω και 2 ακόμα ερωτήσεις. Να τον παρακαλέσω τον ακροατή να είναι σύντομος, να κάνει την ερώτησή του, για να μπορέσουμε στα 5 λεπτά να τα κάνουμε όλα. Και τις 2 ερωτήσεις που έχουν έρθει τώρα και αυτός. Παρακαλώ, κύριος Ανδρέας. Ναι, κύριε Βευσιάνη. Εγώ πιστεύω ότι παραπλανείται συνεχώς τον κόσμο και τους καταθέτες. Οι τράπεζες είναι όλες χρεοκοπημένες. Σας ρωτώ μια απλή ερώτηση όμως τώρα εγώ. Είναι αλήθεια τώρα, αυτή τη στιγμή, εάν αποφασίσουν όλοι οι καταθέτες να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες, το ποσό που θα πάρουν είναι κάθε 100 ευρώ που έχουν θα πάρουν μόνο 4. Τίποτε παραπάνω. Δεν υπάρχουν μέσα στις τράπεζες. Είναι αλήθεια ή είναι λάθος αυτό? Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω, τώρα έχω μπροστά μου τα χαρτιά, θέλετε να κοιτάξω πόσο βγαίνει αυτό το νούμερο που αναφέρετε. Οι τράπεζες, δεν υπάρχει τράπεζα στον κόσμο που να μην είναι χρεοκοπημένη άμα φύγουν όλες οι καταθέσεις. Είναι βασική πραγματικότητα
του τρόπου που λειτουργούν οι τράπεζες ανά το παγκόσμιο. Δουλεύει αυτό, με τα δανεικά από αυτούς που κάνουν καταθέσεις. Αυτό είναι η μία τράπεζα, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, είτε αυτή είναι στην Ισπανία, είτε αυτή είναι στη Σιγκαπούρη, είτε αυτή είναι στο, ξέρω εγώ, στη Μόσχα, είτε αυτή είναι στο Μεξικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα των τραπεζών. Τώρα, άμα κοιτάξει κανείς τα στοιχεία ευρωστίας των τραπεζών, η δουλειά που έγινε είναι απίστευτη. Χρεοκοπημένες δεν ήταν, χρεοκοπημένες ήταν. Έλεγε μάλλον το 2013, χρεοκοπημένες ήταν και το 2012, αλλά αυτοί που το έλεγαν δεν τους πίστευε κανένας. Έλεγε όμως προχτές ένας οικονομολόγος που μιλούσε στον Άστρα ότι μια τράπεζα δικαιούται να έχει 4-5% μη εξυπηρετούμενο. Όταν έχει 30-40-50% όπως έχουν οι Κυπριακές, είπε, τότε είναι ξοφλημένες. Και αυτό είναι πολύ απλοϊκή. Αυτά είναι οικονομικά του γυμνασίου, να επιτρέψει να σας πω. Δεν υπάρχει όρος δικαιούται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι πάρα πολύ ψηλά τα μη εξυπηρετούμενα. Δεν θα λέμε έτσι και υπερβολές και εξοραϊσμούς της πραγματικότητας. Ήταν ο κύριος Κιαμίδης, νομίζω, εδώ στον Άστρα μιλούσε, όχι σε μένα, το πρωί. Εντάξει, αυτά είναι πολύ ωραία λόγια, αλλά αυτό που έχει δικαιωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι σήμερα κατά 50% καλυμμένα. Προτιμώ να έχω 50% καλυμμένα κατά 50% μη εξυπηρετούμενα καλυμμένα κατά 50% παρά να έχω 5% καλυμμένα κατά 0. Και ο έλεγχος που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή αν θέλετε η ασπίδα προστασίας που δημιουργείται, έχει να κάνει με το επίπεδο των κεφαλαίων. Σήμερα είμαστε, και αυτό ισχύει θεωρώ για σχεδόν όλο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, πολύ καλά κεφαλαιοποιημένη. Αυτή είναι η ασφάλεια που δημιουργείται. Τώρα, τα μη εξυπηρετούμενα πρέπει να μειωθούν, οπωσδήποτε πρέπει να μειωθούν. Δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν θα πούμε ποτέ ότι είμαστε ευχαριστημένοι με τέτοια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων. Είναι αστειότητα να λέει κανείς ότι δικαιούται. Μόνο και μόνο που υπόθηκε η λέξη δικαιούται σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερη γνώση. Τώρα, οι έλεγχοι γίνονται και είναι πάρα πολύ αυστηροί. Έγινε και το stress test στα αρχές του 2015, τέλος του 2014. Έγινε και κατά τη διάρκεια του έτους πέρσι το SREP test, το γνωστό, και πάλι με πολύ έτσι αυστηρά κριτήρια, κατά τα οποία αυξήθηκαν και οι προβλέψεις μας. Και μετά από αυτή την άσκηση εξακολουθούμε στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου να διατηρούμε κεφαλαιακή επάρκεια, και ο όρος επάρκεια είναι, δεν είναι τυχαίος, όπως μας έχει επιβληθεί, στο 14%. Αυτό που θεωρεί ότι με δεδομένα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα έπρεπε να έχουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή είναι 11,75. Επομένως, όχι μόνο υπάρχει επάρκεια σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα, αλλά υπάρχει και ένα μαξιλάρι ασφαλείας. Ένας ακροατής και τρεις ερωτήσεις. Μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί δεν μπορούμε. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Είναι ο κύριος Λούκας, παρακαλώ. Ναι, νεόφυτε, σε χαιρετώ, χαιρετώ λίγο καλεσμένο. Κάποιες ερωτήσεις που ήθελα σύντομα. Σύντομα. Καταρχήν, άκουσα προχτές στην Επιτροπή Θεσμών ότι τους έκαμε εντύπωση και στην νομική υπηρεσία ότι ενώ χάθηκαν στοιχεία από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Τράπεζας Κύπρου, η ίδια δεν έχει παράπονο. Να μας το εξηγήσει αυτό ο φιλοξενούμενος. Και κάτι άλλο, αν αληθεύει ότι δόθηκαν αυξήσεις σε μέλη του Συμβουλίου στην τελευταία Γενική Συνέλευση. Και αν υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου που ανήκαν στην Deutsche Bank και ήταν τον καιρό που μας επουλούσαν τα ομόλογα που δεν θέλαν να ξυπορτωθούν και μας βρήκαν εμάς τους 6 μήνους να τα πάρουμε. Και μας οδηγήσαν στην καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Να σας βάλω και τις άλλες ερωτήσεις για να τις κάνουμε όλες μαζί, κύριε. Από ανώτερους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς κύκλους υπάρχει ο στόχος, λέει, να μείνουν πανευρωπαϊκά μόνο μερικές τράπεζες για καλύτερο έλεγχο των κρατών. Στην Κύπρο, η προσπάθεια από την κυβέρνηση να σωθεί η Τράπεζα Κύπρου είναι ανηλικρινής λόγω ιδεολειπτικής στάσης. Σκοπός είναι το ξεπούλημα της Τράπεζας Κύπρου σε τιμή ευκαιρίας, γι' αυτό και οι συνεχείς μειώσεις των λειτουργικών της κόστων. Άλλος λέει, επιτρέψτε μου, αλλά το 30% φορολογία είναι άδικη, γιατί οι καταθέσεις είναι λεφτά που έχουν ήδη φορολογηθεί. Για τον κύριο Άκερμαν, παραδέχτηκε, λέει, ένας ότι μας πούλησε τα ομόλογα σκουπίδια. Ο κύριος Άκερμαν, λέει άλλος, είναι σύμβουλος της Bank Τουρκίας. Ποια τράπεζα είναι, δεν το βγάζω. Το άτομο που θα ηγείται της κακής τράπεζας ήταν το δεξί χέρι του Βιονόπουλου. Έχετε κάνει αιτήσει για κακή τράπεζα, νομίζω.
Όχι ακριβώς. Όχι. Το... Και ακόμα μια ερώτηση, να ξεκαθαρίσει τα μη εξυπηρετούμενα. Να μην θεωρείται ότι είναι του Κοσμάκη. Να το ξεκαθαρίσετε, λέει. Και ένας τελευταίος ακροατής έχει πληροφορίες ότι οι υπάλληλοι της τράπεζας από 4.000 θα μείνουν 2.500. Κάντε τα όλα και σχολιάστε τα πιο κύρια. Δεν θα πάρουμε ούτε τηλέφωνα άλλα ούτε μηνύματα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε, κύριε Περσιάνη. Ναι, καταρχάς, αυτό που υποθήκε δύο φορές για τα ομόλογα, ενδεχομένως δύο ερωτήσεις την ίδια ώρα, είναι λίγο περίεργο. Αλλά τα ομόλογα που λέγεται ότι μας πούλησε ο κύριος. Άκερμαν. Ο κύριος Άκερμαν. Δεν μας πούλησε για ένα ομόλογο ο κύριος Άκερμαν. Ο κύριος Άκερμαν δεν καλεί ομόλογα για να μας πουλά. Ο κύριος Άκερμαν αυτό που έκανε είναι ότι διέσωσε το ευρώ. Όταν αυτό κατέρρε. Αυτό έκανε ο κύριος Άκερμαν. Και θα μπορούσαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ, αλλά δεν πήγαμε μέχρι εκεί. Όσον αφορά στο 30% της φορολογίας, ότι είναι ουσιαστικά δίπλο φορολογία, διότι φορολογήθηκαν ήδη αυτά τα λεφτά που καταθέθηκαν. Προσωπική μου, καθαρά προσωπική άποψη είναι ότι αυτή η τοποθέτηση είναι απόλυτα ορθή. Όπως είπα, είναι μια απόφαση της Βουλής, είναι μια απόφαση νομοθετική. Έχει επιβληθεί αυτή η φορολογία και δεν έχουμε επιλογή παρά να ακολουθήσουμε τον νόμο της χώρας. Όσον αφορά στην κακή τράπεζα, δεν υπάρχει κακή τράπεζα. Υπάρχει μια μονάδα διαχείρισης ακινήτων, διότι υπήρχε ο κίνδυνος ότι εάν η τράπεζα βγάλει στο σφυρί πολλά ακίνητα ταυτόχρονα, θα δημιουργούσαμε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Προς αποφυγή μιας τέτοιας κακής διαχείρισης, δημιουργούμε αυτή τη στιγμή το λεγόμενο REMU, μια ειδική μονάδα η οποία ασχολείται με διαχείριση ακινήτων. Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι πράγματι σχεδόν ένα 40% τα 6 στα 14 περίπου χοντρικά είναι, ανήκουν σε πολύ μεγάλους καταθέτες, δεν αφορούν τον απλό κόσμο. Mm-hmm. Όπως είπαμε και προηγούμενη φορά, περίπου 2 δις από αυτά τα μεγάλα έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί και βαίνουν προς εξυγίανση. Πέρα από αυτά έχουν γίνει άλλες 15.500 αναδιαρθρώσεις μέσα στο 2015 και είναι καλής ποιότητας, και αυτό είναι σημαντικό, διότι οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η ποιότητα των αναδιαρθρώσεων δεν ήταν αυτή που έπρεπε κατά τον πρώτο 1-1,5 χρόνο μετά το 2013. Άφησα κάτι πίσω. Όσον αφορά στην προσπάθεια, είναι σύμβουλος της ACBank. Ο κύριος Άκερμαν, ναι, είναι προσωπικός σύμβουλος της κυρίας Ζαμπάντσι, και μακάρι να, οι Κύπροι και οι Έλληνες γενικότερα να στήριζαν αυτή την οικογένεια της Κωνσταντινούπολης, διότι σημαίνει πολλά και για μας. Έχει μια προσωπική έτσι, συνεργασία, γιατί, όχι, όχι οργανική, αλλά είναι σύμβουλος προσωπικά ενός από τους διοικητικούς συμβούλους της ACBank. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Όπως ξέρει ο κύριος Άκερμαν, είναι σύμβουλος και σε άλλες τράπεζες και σε τεράστιους άλλους οργανισμούς. Είναι άτομο εμβέλειας τέτοιας που δεν θα ήταν αναμενόμενο να περιοριστεί στην Τράπεζα Κύπρου. Τώρα η προσπάθεια να το κατευθύνουν αυτό το γεγονός προς άλλες κατευθύνσεις εθνικιστικές δεν θα μας βρει σύμφωνους ποτέ. Υπάρχει στόχος να μείνουν πανευρωπαϊκά με μερικές τράπεζες για καλή αυτό που, όχι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν τράπεζες και δεν είναι λίγες οι οποίες δεν είναι βιώσιμες, και αυτό είναι δεδομένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που ονομάζουν στα αγγλικά consolidation του τραπεζικού τομέα είναι ένα μέτρο αυτοπροστασίας όχι απλά των τραπεζών αλλά των οικονομιών της Ευρωζώνης. Τώρα μια προσπάθεια να μείνουν λίγες, δηλαδή 3 ή 4, ας πούμε, ή 5 ή 8 σε ολόκληρη Ευρώπη, αυτό είναι όχι μόνο παράλογο, είναι εξωπραγματικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του να μείνουν λιγότερες από το να μείνουν λίγες. Λίγες εννοούμε 3 ή 4 αναχώρα, όσες εξάλλου υπάρχουν και σήμερα. Αυτό δεν αφορά στις μικρές τράπεζες λιανικής, όπως τα συνεργατικά της Γερμανίας ή της Γαλλίας για παράδειγμα, όπως το συνεργατικό κίνημα και της Κύπρου, όπου έγινε κάτι παρόμοιο. Να σας υπενθυμίσω ότι αν δεν γινόταν αυτό,
θα είχαμε κουρέματα για άλλες περιπέτειες και στην Κύπρο. Επομένως, δεν αφορά αυτή η κίνηση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασχολούνται αποκλειστικά με λιανικές, με λειτουργίες της λιανικής τραπεζικής και επομένως με τα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά όσον αφορά στις μεγάλες τράπεζες γίγαντες, εκεί είναι προφανές ότι υπάρχουν περισσότεροι γίγαντες από ό,τι θα έπρεπε. Μάλιστα. Υπάρχει μια άλλη, δεν καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, επειδή έγινε και προχτές, το link λέει στο link για άρθρο Περσιάνη για δώρα από Βιονόπουλο. Ρωτηθήκατε και προχτές. Δεν ξέρω, να μην πει ότι δεν σας ρώτησα, γιατί έχω μετά διάφορους που λένε σου έστειλα κάτι και δεν το ρώτησες. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Το link στο άρθρο Περσιάνη για δώρα από Βιονόπουλο. Ενδεχομένως να εννοώ ότι στο LinkedIn υπάρχει άρθρο μου που αφορά σε δώρα για το Βιονόπουλο. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Εάν υπονοεί κάτι, τότε το πώς τοποθετείτε και πώς τοποθετήθηκε κατά την κέρια, κατά το εκείνο το χρονικό σημείο καθένας, δεν είναι απλά καταγεγραμμένο, είναι αναρτημένο και προσκαλώ τον ακροατή σας να διαβάσει τι έγραφα και να μετρήσει πώς είναι αυτοί που τα έλεγαν πριν να γίνουν, πώς είναι αυτοί οι οποίοι προειδοποιούσαν με προσωπικό κόστος και με ανακρίσεις στο ΤΑΕ, όταν λέγαμε ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Πώς αντιδρούσαν όλα τα πολιτικά κόμματα τότε όταν λέγαμε να φύγουν από την Κύπρο. Ποιοι και πόσοι, και η απάντηση είναι όλοι οι πολιτικοί, έτρεχαν πίσω τους όπως τα σκυλάκια όταν λέγαμε εμείς ότι πρέπει να φύγουν. Και είναι τουλάχιστον ατυχές αυτοί που προειδοποιούσαν σήμερα να κατηγορούνται για αυτά τα πράγματα. Είναι καταγεγραμμένα, είναι αναρτημένα, είναι σήμερα εκεί, ήταν εκεί από μιας αρχής. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και αυτή τη φορά. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.